Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Κυρίες και κύριοι, μετά από 17 χρόνια είμαι εδώ για να σας μιλήσω για αυτό το ραντεβού. Σήμερα λοιπόν ετοιμάζομαι να πάω στην παράσταση που έχουμε της σχολής μας, Live Dance Athens, Live Dance Center, που διδάσκω. Το outfit είναι αυτό εδώ, φοράω μια μακριά φούστα με αυτό το τοπάκι. Θα πάω να κάνω τα μαλλιά μου, θα πάω να κάνω ένα braid ψηλό, μέχρι το ποπό. Οπότε πάμε να ετοιμαστούμε. Γενικά δεν με βολεύει καθόλου όταν ετοιμάζομαι να φοράω στέκες. Οπότε έχω πάρει αυτά τα τέλεια χρωματιστά κοκαλάκια, όπως θέλετε πείτε τα, οποία είναι από Hair Goals by Anna. Και μπορείτε να τα βάλετε φυσικά και έξω έτσι, όχι όπως είμαι εγώ σαν τρελή τώρα. Σήμερα όντως δεν θα βαφτώ πολύ. Πάντα αυτό λέω και πας το όνομα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν σε εκείνο το πρώτο date που σας είχα πει ότι κάποια στιγμή θα μιλήσω γι' αυτό. Νομίζω φαίνεται στη μούρη μου ότι είμαι φουλ χαρούμενη. Θα δοκιμάσω σήμερα τις Fresderm, το συγκεκριμένο, το οποίο είναι... Δεν ξέρω τι. Θυμάστε λοιπόν όταν σας είπα πως δεν έχει σημασία η τοποθεσία, το μέρος, αν θα πας σε ένα ακριβό εστιατόριο ή όχι. Λοιπόν, σε μια φάση όταν μιλούσαμε, τύπου δεν ξέραμε τι θέλαμε να κάνουμε. Οπότε και εγώ πρότεινα να πάω να πάρω μαργαρίτες, πακέτο. Και είπαμε να πάμε σε μια τέλεια θέα. Καθίσαμε στο αυτοκίνητο. Η θέα ήταν πάνω σε θάλασσα. Νομίζω πραγματικά είναι ένα από τα... Είναι βασικά το πιο ωραίο ραντεβού που έχω πάει στη ζωή μου. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως κάτι να μην πάει στραβά. Μιλάμε για Άριος Κόκκος. Έπρεπε να πάει κάτι στραβά εκείνη την ημέρα. Ενώ λοιπόν όλα κυλάνε τέλεια, συζητάμε κλπ. Εγώ είμαι τύπου... Είμαστε σε ένα έτσι chill mood, πίνουμε τις μαργαρίτες μας, έχει βάλει και μουσική να παίζει. Κάποια στιγμή τελειώνει λοιπόν η μουσική από το ηχείο, γιατί δεν είχε άλλη μπαταρία. Θα σας πω σε αυτό το σημείο, επειδή είμαι σίγουρη θα αναρωτιέστε, κάτσαμε πάρα πολλές ώρες στο αυτοκίνητο. Τύπου 4-5 ώρες στο αυτοκίνητο, γι' αυτό και τελείωσε η μπαταρία στο ηχείακι. Κάποια στιγμή λοιπόν πάω να το παίξω εγώ έξυπνη και λέω θα βάλω μουσική από το ραδιόφωνο. Και βάζω μουσική από το ραδιόφωνο. Τι έκανα η ηλίθια με τα να πάρτα μαλάκο, δεν είναι δυνατόν να είσαι τόσο ηλίθια. Ενώ είχα αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό, είχα αφήσει και την μπαταρία του αυτοκίνητου ανοιχτή. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Εκεί που λέμε πάμε να φύγουμε, πάω να βάλω μπρος το αυτοκίνητο. Τίποτα. Να λέω δεν μπες να είσαι τόσο ηλίθια από το άγχος σου να μην ξέρεις ποιο είναι το φρένο, το γκάζι. Κάτι κάνεις λάθος εσύ, δεν παίζει. Κοιτάει ο δίπλα, προσπαθώ, τίποτα, 1-2-3 φορές. Καταλαβαίνω ότι έχω αφήσει το αυτοκίνητο τόση ώρα ανοιχτό και δεν θα πάρει μπρος. Είναι αργά, είναι τύπου 4-3-4 το πρωί και λέω τώρα τι κάνω, λέω τέτοια ώρα, καλούμε οδική, τι λέω, what. Τα πολυλογώ, λύση βρέθηκε εν τέλει. Παιδιά, αν πάτε σε θέες και τέτοιες επιλογές, να κλείνετε το αυτοκίνητό σου, δεν ξέρω, να βγαίνετε έξω και ας κάνει και 40 βαθμούς, από το να μείνετε μετά και να μην μπορείτε να φύγετε. Δεν έχω γελάσει πιο πολύ στη ζωή μου και πραγματικά είναι αυτό, είναι μια εμπειρία που ό,τι και να έγινε θα μου μείνει αξέχαστη, το πιο ωραίο ραντεβού που έχω πάει ποτέ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε με βρίσκεται σε ένα πολύ καλό έτσι σημείο της ζωής μου. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.